Έχουμε τον άνθρωπό μας στον αέρα. Ναι. Μαζί μας λοιπόν στον αέρα, ο άνθρωπος ο οποίος ανήκει στο team του Ράσβαν Λουτσέσκου. Χρόνια τώρα. Ο πιο κοντινός του άνθρωπος, γιατί είναι και αυτός που στέκεται on camera μπροστά του και είναι και αυτός που ξέρει τι θέλει να πει ο προπονητής και μεταφράζει ανάλογα. Σωστό. Καλησπέρα στον Γιώργο Τσονάκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι έγινε, πώς είσαι? Πολύ καλά, πολύ καλά. Εσείς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, εγώ λέω να αφήσουμε τους πληθυντικούς, εντάξει, και να μιλήσουμε κανονικά. Εσύ το είπες βέβαια, επειδή είμαστε πολλοί εδώ μέσα, να υποθέσω. Σε σένα αναφερό. Είμαστε τα μπλούχοι, πρέπει άρα λοιπόν να έχουμε και μια αντίστοιχη αύρα. Εντάξει. Να περπατάμε στον δρόμο και να μας χειροκροτάνε, κάπως έτσι το φαντάζομαι. Δεν έχει συμβεί ακόμα. Δεξιά στην Ελλάδα στον δρόμο. Ναι, να μας αγκαλιάζουν γιαγιάδες, έτσι το φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Μπράβο, ναι. Όμως για να φτάσει εδώ, πάω Γιώργο, περάσατε μία χρονιά, νομίζω, ιδιαίτερα υψηλής έντασης, έτσι δεν είναι? Ναι, κανένα δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, νομίζω αυτό. Ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε από πολύ νωρίς, με πολλές απαιτήσεις από πολύ νωρίς. Ένας αποκλεισμός σε ένα σημείο που ήμασταν στην πηγή αλλά δεν ήπιαμε νερό, και μιλάω για τους ομίλους του Champions League, και από εκεί και πέρα έπρεπε να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, φτάνοντας μέχρι τους τελικούς μας στόχους. Mm-hmm. Ήταν ιδιόμορφη χρονιά και για τον εξής λόγο, από ό,τι παρατήρησα εγώ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε πολύ χρόνο να κάνει προετοιμασία. Ήταν δεδομένο ότι στο πρωτάθλημα θα κάνει μια κοιλιά σε κάποια φάση εκεί Νοέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη εκεί πέρα. Αλλά παράλληλα έπρεπε να βρει τρόπο να πάρει τα παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα είναι έτσι, είναι κάτι που υπολογίζατε ότι η ομάδα θα είναι κάπως όχι και πολύ φρέσκια σε εκείνο το διάστημα? Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και όσον αφορά το βιολογικό κομμάτι, έτσι, αλλά όσον αφορά και τον σχεδιασμό, γιατί ξεκινώντας για τα προβληματικά της Ευρώπης, είναι φυσιολογικό να θέλουμε να φορμάρουμε την ομάδα γρήγορα, είναι φυσιολογικό να θέλουμε να πετύχουμε το πικ των παιχτών εκείνη τη στιγμή, οπότε έπρεπε να στοχεύσουμε σε αυτό, ήταν πολύ μεγάλος στόχος για την ομάδα, και παράλληλα είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι έπρεπε να βρούμε τον τρόπο όταν θα κάνουμε την κοιλιά την οποία περιμέναμε, να πάρουμε τα παιχνίδια πάση θυσία, γιατί είχαμε το μεγάλο στόχο και το πρωτάθλημα. Τελικά πώς βρέθηκε ο τρόπος? Είναι το περιβόητο ισχυρό γκρουπ που λέει ο Ράσβαν Λουτσέσκου, είναι η εμπειρία, είναι η συνοχή, είναι όλα μαζί? Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων. Θεωρώ πως έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ομοιογένεια που είχε το σύνολο. Θεωρώ πως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ότι υπήρξε μια ξεκάθαρη ιδέα για το τι θέλουν τα παιδιά, η ομάδα, ο προπονητής, το team, η διοίκηση να πετύχουν αυτή τη σεζόν. Και νομίζω πως βρίσκαμε αυτούς τους τρόπους μέσα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είχαμε χτίσει αυτά τα δύο χρόνια. Τα παιδιά ξέραν την φιλοσοφία, ξέραν τι έπρεπε να κάνουν σε κάθε παιχνίδι. Οπότε βρήκαμε συνεχώς λύσεις, υπήρξαν προσωπικότητες που έδωσαν πολύ μεγάλες λύσεις και καταφέραμε να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Γιώργο, έχω την εντύπωση ότι αν δεν γινόντουσαν τα περσινά, που έγινε μια κλοπή μέρα μεσημέρι, ο ΠΑΟΚ φέτος δεν θα το έπαιρνα αίτητος. Έχω την αίσθηση ότι ήταν η κινητήριος δύναμη που σας οδήγησε στο αίτητο. Θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, θεωρώ, και φέτος, αλλά ίσως το αίτητο να μην ήταν τόσο μεγάλος στόχος. Συμφωνείς με αυτό? Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και μια κινητήριος δύναμη, όπως λες εσύ, αυτό το οποίο συνέβη πέρσι, για να δείξουν τα παιδιά ότι δεν έγινε τυχαίο ότι έγινε πέρσι, και μιλάω για τον ΠΑΟ να είναι πρωτοπόρος, τον ΠΑΟ να βρίσκεται ψηλά, να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ήταν το έναυσμα για να δώσουν μια πολύ χειρή απάντηση τα παιδιά αυτά του συνόλου. Το κάρμα αυτό που το λανσάραμε, το πιστεύεις εσύ ή θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο απλά συνέβη. Μας έκανες να το πιστέψουμε, δεν αφού σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, έτσι όπως τα παρουσίαζες και όλα τα πράγματα, νομίζω κάρμα. Νομίζω ο καθένας στο τέλος παίρνει ότι το αξίζει. Και ο καθένας πήρε ότι το άξιζε, έτσι. Ναι, απλά, με τον πιο χειρό τρόπο. Απλά η βάση του σκεπτικού μου ήταν ότι πέρσι δεν πήρε αυτός που άξιζε τα περισσότερα. Αυτό που... Εκεί έρχεται, ναι, το κάρμα, ναι. Ναι. Έχει δίκιο. Ναι. Κακά τα ψέματα, όταν κατακτάς ένα αίτητο πρωτάθλημα, όταν παίρνεις και double παράλληλα, οι απαιτήσεις αυξάνονται, η πίεση για να παραμείνεις εκεί γίνεται μεγαλύτερη, ο ανταγωνισμός ξυπνάει, και παράλληλα υπάρχει και ο μεγάλος στόχος για τον ΠΑΟΚ, για την είσοδο στους ομίλους του Champions League, που κακά τα ψέματα είναι μια παρουσία που αλλάζει στάτους στο κλαμπ.
Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να διατηρήσει τα σκύπτρα και να κάνει και το βήμα για τους ομίλους του Champions League? Σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσει την ίδια βάση, και όταν μιλάω για την ίδια βάση μιλάω για τον ίδιο τρόπο δουλειάς, την ίδια λογική, τη λογική του νικητή την οποία έχουμε χτίσει αυτά τα δύο χρόνια, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Οποιοςδήποτε παίχτης και να έρχεται πλέον στο κλαμπ ξέρει και καταλαβαίνει το που βρίσκεται με την από την πρώτη στιγμή. Οι παίχτες που βρίσκονται ήδη εδώ είναι αυτοί που τον βοηθάνε να έρθει κοντά σε όλη αυτή την φιλοσοφία. Είναι μια λογική την οποία έχουμε υιοθετήσει γενικότερα σαν team και μας βοηθάει πάρα πολύ. Σίγουρα θα υπάρξουν απαιτήσεις, σίγουρα ο κόσμος θα περιμένει ίδιες παρουσίες, ανάλογα ρεκόρ. Αυτό που λέμε με συνέχεια είναι το πώς θα διαχειριστούμε ενδεχομένως την πρώτη ήττα την οποία θα έρθει μετά από τόσο καιρό στο πρωτάθλημα μιλώντας. Νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε όμως, για να μην πάω κι εγώ μακριά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε και πέρσι και όλα αυτά τα χρόνια. Παιχνίδι με παιχνίδι, στόχο με στόχο, και νομίζω πως αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος για να πορευτούμε. Μίλησες για την οτροπία νικητή. Εγώ θα σου στείλω κάπου αλλού τώρα. Έχεις παρατηρήσει τα πρόσωπα των αντιπάλων του ΠΑΟΚ όταν δέχονται πρώτη γκολ? Δεν το έχω παρατηρήσει, όχι. Δεν θα σου πω ψέματα. Δεν το έχω παρατηρήσει, όχι. Παρατήρησε την επόμενη φορά. Είναι σαν να ήρθε το τέλος. Και στο 5 ναι. Να είναι. Νομίζω πως αυτός είναι ένας τρόπος. Είναι δικό μας επίτευγμα καθαρά. Είναι επίτευγμα των παιδιών, του τεχνικού επιτελείου, όλων των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν γύρω από την προετοιμασία των αγώνων. Νομίζω πως δεν υπάρχει κάποια ομάδα, τουλάχιστον στο εγχώριο πρωτάθλημα, η οποία όταν θα δεχθεί γκολ από εμάς πιστεύει ότι μπορεί να γυρίσει το αποτέλεσμα. Είμαστε τόσο συμπαγείς, έχουμε σωστό τρόπο δουλειάς, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στο γήπεδο, οπότε είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί ένα αποτέλεσμα. Γιώργο, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για σένα σε συνέντευξη τύπου με τον Άσβεν? Από πού να ξεκινήσω τώρα? Τις τρεις πιο δύσκολες. Εντάξει, ήταν και τέσσερα. Νομίζω δεν υπήρξαν δύσκολες στιγμές. Υπήρξε μια δύσκολη περίοδος. Ήταν η περίοδος η οποία είχε γίνει ό,τι είχε γίνει πέρσι μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Οι αποφάσεις από τα δικαστήρια, οι επιτροπές κτλ. Και ήταν στιγμές τις οποίες ο προπονητής έπρεπε να τονίσει συνεχώς τα γεγονότα. Και νομίζω πως αν έκανε και εμένα κάποιες στιγμές να αισθάνομαι άβολα σε εισαγωγικά, φαντάζομαι πως άβολα θα ένιωθαν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και άμεσα εμπλεκόμενοι σε όλο αυτό. Ναι, όχι. Οπότε και νομίζω ότι εκείνη η περίοδος ήταν η πιο περίεργη. Ήβρισαν και δύσκολες στιγμές που μπορεί να έβρισε, που μπορεί να έκανε και θα έπρεπε να το διαχειριστώ. Αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Μέσα στο γενικότερο κλίμα πέρσι, κάτι το οποίο ήταν το πιο εκνευριστικό πράγμα για μας, εκτός της κλοπής του τίτλου, ήταν το γεγονός ότι για να δικαιολογηθεί αυτή, ένας άνθρωπος σαν τον Λουτσέσκου, που πραγματικά η ποιότητά του, και δεν το λέω τώρα επειδή είσαι στον αέρα, είναι κάτι που το τονίζω συνεχώς, η ποιότητά του είναι πολύ υψηλή σαν άνθρωπος γενικότερα. Ένας στόχος λοιπόν της επικοινωνίας των ανθρώπων που έγραψαν τον τίτλο ήταν να παρουσιάσουν ως γραφικό τον Λουτσέσκου. Πώς το αντιμετώπισε αυτό ο ίδιος και πώς το αντιμετωπίσατε κι εσείς σαν άνθρωποι του team του? Για τον ίδιο, πίστεψέ με, ήταν το ίδιο για το αυτό. Δηλαδή, είτε κάποιος τον αποκαλούσε γραφικό είτε όχι, ήταν το ίδιο πράγμα. Είμαστε στον αθλητισμό, υπάρχει η τακτική που μπορεί να θες να δημιουργήσει ένα εκτεβισμό, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το πόσο πραγματικός είσαι σαν άνθρωπος και το πόσο θέλεις να λες την αλήθεια. Και νομίζω για τον Λουτσέσκου ήταν αυτό το πράγμα. Να πει την αλήθεια και με οποιοδήποτε κόστος, έτσι. Από εκεί πέρα εμείς σαν team θα έπρεπε να είμαστε πάντα δίπλα τους, ότι θα αποφάσεις αυτός να πεις, ότι θα αποφάσεις να υποστηρίξει, και εννοείται πως ήμασταν μαζί του. Ενδεχομένως κάποιες στιγμές να ήμασταν λίγο πιο συσταγωγικά η φωνή της λογικής, και να του λέγαμε ότι okay, έφτασε το σημείο που θα πρέπει να μην μιλήσεις άλλο γι' αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε σε άλλα πράγματα, αλλά εκεί ήταν το σημείο που βρίσκαμε τον άνθρωπο αυτό μπροστά μας, να μας λέει ότι όχι, αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο πρέπει να λέμε την αλήθεια, γιατί αυτή είναι αλήθεια και η αλήθεια ενοχλεί. Και αυτό πραγματικά συνέβαινε, η αλήθεια ενοχλούσε και ενοχλεί ακόμα, έτσι. Για επαγγελματίας θα μπορούσε να κάνει ένα πιο έξυπνο PR, να αφήσει ανοιχτές πόρτες, να κάνει τέλος πάντων το κομμάτι του, το προσωπικό, ξέχωρα από τα συμφέροντα του κλαμπ. Δεν θα το κάνει ποτέ αυτό ο Λουτσέσκου. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ταυτίζεται, έτσι. Το έκανε όταν μάλλον
με κάποιους δημοσιογράφους στα στη Τούμπα, στο συνέντευξη τύπου, όταν ήταν στην Ξάνθη ακόμα. Φαντάζομαι πως δεν είναι καθόλου δύσκολο να το κάνει και τώρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταυτίζεται και όταν έχεις τόσες εργατόρες σε μια ομάδα, όταν έχεις δουλέψει τόσο πολύ, όταν έχεις σχεδιάσει μια χρονιά και σου πηγαίνουν όλα τέλεια και εμφανίζονται τέτοιες καταστάσεις να σε κλέβουν ουσιαστικά, νομίζω πως σε πνίγει το δίκαιο σου έτσι. Εντάξει, και σε άλλους παλιότερα έπνιγε το δίκαιο και κάνανε τους Μογγόλους. Εδώ έχουμε την εξαίρεση του κανόνα. Ναι, ναι. Τώρα χωριστήκατε όλοι, διακοπές ο ένας, διακοπές ο άλλος, δεν είστε μαζί τώρα να υποθέσω. Όχι, όχι, δεν είμαστε μαζί, δεν είμαστε μαζί. Ο καθένας βρίσκεται στην χώρα του, στην πατρίδα του, κάνει τις διακοπές του όπως θέλει, διαλέγει ο καθένας. Εσύ που είσαι? Δεν είμαστε. Εγώ βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Στη Θεσσαλονίκη. Αφού έκανε δουλειά με τον Μπέλκα αυτές τις μέρες. Τι δουλειά με τον Μπέλκα έκανε? Sorry, Μπέλκα. Ανοίξε ένα μαγαζί. Έτσι, καφετέρια, να έρθουμε για καφέ. Τι. Ναι, ναι, ναι. Τι δουλεύει ο Μπέλκα? Όχι, είχαμε κάποιες προπονήσεις γιατί τα παιδιά σήμερα φεύγει ο ίδιος για την εθνική ομάδα. Οπότε κάναμε μια-δυο προπονήσεις και έπρεπε να είμαι εδώ. Ξέρεις γιατί μάλλον με τον Μπέλκα την ώρα, εντάξει. Όπου το συναντάω τέλος πάντων. Γιατί πλασάρει και δεν σουτάρει. Αυτό μπορεί να το αλλάξει λίγο. Πλασάρει και δεν σουτάρει. Ναι. Εντάξει, να το αλλάξουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο παίκτη να βγει στον γκολ από την πίσω ζώνη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο από αυτό το πράγμα. Το έχει ο Πέρκας, δηλαδή το έχει σβηστά. Και παρατηρούσε, επειδή είδα τις φάσεις όλες φέτος, έκατσα δηλαδή μες στην παράνοια μου, κάθισα και τα είδα μετά όλα ήρεμος. Είναι τουλάχιστον 6-7 φάσεις που είναι στην κορυφή της περιοχής και δεν σουτάρει, αλλά πλασάρει. Τον βάλουμε να σουτάρει, να σπάει. Έτσι, μπράβο. Ναι, κάτι αυτό πρέπει να κάνουμε. Κάτι ναι, σε βάζω βίσμα να το κάνεις αυτό. Γιώργο, θα κάνω ό,τι μπορώ. Ναι, ναι. Έχοντας ειδίκευση στην αθλητική αποκατάσταση, πώς πάνε τα παιδιά μας, ο Βέρμπλουμ, ο Μαουρίσιο? Εντάξει, ο Βιερίν είναι ακόμα στο πρώτο στάδιο. Ο Βέρμπλουμ, πώς είναι? Είμαστε σε καλό δρόμο. Ο Βέρμπλουμ είναι ένας λίγο πιο ιδιόμορφος τραυματισμός. Μιλάμε για τον Αχίλιο Τένοντα και μια άρθρωση εκεί στην ποδοκνημική, όπου οποιαδήποτε διαφορετική φόρτιση μπορεί να φέρει κάποιον ερεθισμό ή κάποια σταματήματα, ας πούμε, σε όλη την πορεία που κάνουμε, αλλά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί πιστά ό,τι του ζητάμε να ακολουθήσει. Ακόμα και τώρα που βρίσκεται για κάποιες μέρες διακοπές, ο λίγο ημέρες, έχει το πρόγραμμά του, το ακολουθεί, είμαστε σε επικοινωνία. Ο Μαουρίσιο είναι ένας παίκτης και αυτός ο οποίος γύρισε μετά το χειρουργείο του στην Πορτογαλία και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και ο ίδιος. Κάθε μέρα βλέπουμε βελτίωση και περιμένουμε από μέρα σε μέρα τον Βιερίνια να επιστρέψει και αυτός μαζί μας. Θα είναι ο Πόντους στην προετοιμασία κανονικά? Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Είναι μέσα στο πλάνο μας να ενσωματωθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Δηλαδή είναι, ήδη τρέχει, έχει ξεκινήσει κάποια πολύ λίγα πράγματα με την μπάλα. Είναι ένας τραυματισμός ο οποίος χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και για τον ίδιο για να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν, οπότε δεν θέλουμε να βάζουμε ένα χρονικό, ναι, 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 μια στιγμή, γιατί μπορεί να απογοητεύσει και τον ίδιο, οπότε πάμε βήμα-βήμα και με αυτό. Είναι πάντως μια πολύ διόμορφη η περίοδος για τον ΠΑΟΚ, γιατί κακά τα ψέματα, ούτε να αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο και τον Βιερίνια μπορεί, ούτε να διασφαλιστεί η παρουσία του Βέρμπλουμ στο ξεκίνημα, ούτε είναι ξεκάθαρο πλέον ποια παιδιά θα ανανεώσουν ή όχι. Γενικά έχεις ανησυχία εσύ και οι υπόλοιποι του team? Δεν θα ήθελα να είμαι σίγουρα στη θέση των ανθρώπων που τα κανονίζουν όλα αυτά, έτσι. Ναι. Μιλάμε για πολλά ανοιχτά μέτωπα. Αν υπάρχει ανησυχία, δεν θα το έλεγα ανησυχία. Θα έλεγα περισσότερο μια... πρέπει να βρω τη λέξη. Είμαι περίεργος. Να το πω έτσι, να δω τι σύνολο είναι αυτό το οποίο θα βρούμε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και το κατά πόσο η ιδέα αυτή του νικητή και της φιλοσοφίας την οποία έχουμε χτίσει, έχει μπολιάσει και θα μπορέσει να αφομοιωθεί και από τους παίκτες οι οποίοι θα έρθουν στο γκρουπ. Να σου πω, πλησιάζει η μέρα που θα μιλήσω του Τσέσκου ελληνικά στη συνέντευξη που ή δεν το έχει με τίποτα? Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Εντάξει. Καλό βράδυ που τον μπερδεύουμε με το καλησπέρα, αλλά εντάξει. Εντάξει. Δεν νομίζω να ασχολείται καθόλου. Δεν νομίζω. Ωραία. Πότε θα πας διακοπές εσύ τώρα? Ξεκινάς? Έχω κάποιες υποχρεώσεις ακόμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, διαδικαστικού τύπου και... Διαδικαστικού τύπου τι εννοείς? Γιατί εμείς πατρευόμαστε, με πήρατε το ποτάσμα και μας στείλατε. Όχι, δεν έχουμε τέτοιο, δεν πατρεύουμε. Ναι. Δεν παντρεύομαι. Ωραία, θα παίξει το... Βάλ το «Δεν παντρεύομαι, Δημήτρη», «Δεν παντρεύομαι εγώ», «Δεν σοβαρεύομαι». Αυτό θα βάλουμε τίτλο. Αυτό θα βάλουμε τίτλο στη συνέντευξη. Έχω κάποιες υποχρεώσεις εδώ και θα κατέβω να δω την οικογένειά μου, θα πάω και τις διακοπές μου.
Σε τη Χαλκιδίκη δεν έχει, οπότε θα είμαι και εδώ πάλι. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, πάντα επιτυχίες. Ξέρεις ότι χαιρόμαστε με τις δικές σας νίκες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bye.